Λοιπόν, Μέρη, ένα από τα καινούργια κόμματα που θα ρηχθούν τώρα στη μάχη των ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου είναι και το Κόσμος. Κόσμος. Του Πέτρου Κόκαλη. Κόσμος. Κόσμος, έτσι λέγεται. Από πού βγαίνει το Κόσμος? Λοιπόν, θα ρωτήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Λευτέρης Ιωαννίδης, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κόσμος του Πέτρου Κόκαλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εκεί στην Κρήτη. Λοιπόν, Κόσμος, κύριε Ιωαννίδη. Το Κόσμος είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν γίνει κόμμα, με τον βουλευτή ο Πέτρος Κόκαλης, όχι μόνο ευρωβουλευτής, και πριν γίνει ευρωβουλευτής, είχε ήδη ξεκινήσει διάφορες πρωτοβουλίες που είχαν έντονο το περιβαλλοντικό και το οικολογικό πρόσημο. Και βέβαια όλοι ξέρουμε τη διαδρομή του ως ευρωβουλευτής, ο οποίος πραγματικά, θα πω κάτι, διέπρεψε με βάση τα όσα έχει κάνει εκεί και ανέδειξε πολύ, πολύ έντονα και σημαντικά περιβαλλοντικά και οικολογικά και κοινωνικά ζητήματα. Εγώ πρέπει να έρχομαι από την Κοζάνη, ξέρετε, και έχουμε εδώ το ζήτημα της μετάφρασης. Όχι, με την Κοζάνη ακούω. Μήπως να φύγω από το στούντιο σήμερα, να μιλήσετε οι δυο σας. Συντοπίτης μου είναι ο κύριος Ιωαννίδης, να μην το πούμε. Αμ, γι' αυτό το συγχαρά και θέλεις που οπωσδήποτε να πάμε στο Skype τόση ώρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το πρόπλασμα, αν θέλετε, του κόμματος Κόσμος, το οποίο εξελίσσεται σε ένα κόμμα το τελευταίο διάστημα με πλήν του Πέτρου του Κόκαλη, πάρα πολλές άλλες σημαντικές προσωπικότητες που προέρχονται από τον πράσινο χώρο ή δεν προέρχονται από τον πράσινο χώρο, αλλά έρχονται από αυτό το οποίο προσπαθούμε να φτιάξουμε. Θα έλεγα με στόχο να εκφράσουμε ένα πολιτικό και κοινωνικό έλλειμμα που υπάρχει στον πολιτικό λόγο της χώρας. Έχει να κάνει με την ανάδειξη των ζητημάτων του περιβάλλοντος, της οικολογίας, της κοινωνίας, της οικολογίας και της οικονομίας, γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια κοινή βάση. Αν θέλετε, όλοι συζητάμε. Και εσείς, βέβαια, κύριε Ιωαννίδη, και προσωπικά εσείς εννοώ, έχετε έτσι ένα έντονο αποτύπωμα ως προς τα οικολογικά. Ήσασταν βεβαίως και υποψήφιος βουλευτής με τους οικολόγους πράσινους, έτσι, παλιότερα. Εγώ, πέρα από το ότι προέρχομαι από την Κοζάνη, ήμουν δήμαρχος Κοζάνη στην περίοδο 2019. Ήμουν υποψήφιος βουλευτής από το 2007 με το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων, το 2009 πρόσφατα με το Πράσινο και ΜΟΒ. Γενικά όλη μου η διαδρομή και η πορεία είναι ταυτισμένη με το χώρο της πολιτικής οικολογίας και θα έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλη αξία να σας πω ότι προέκυψε η σχέση με την πολιτική οικολογία γιατί τα προβλήματα της περιοχής στην οποία μεγάλωσα είναι βαθύτερα οικολογικά και έχουν να κάνουν με τη χρήση του λιγνίτη, με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, με τα ζητήματα της μετάβασης στη μετά το λιγνίτη εποχή. Η οποία μετάβαση αποδεικνύεται πολύπαθη, κύριε Ιωαννίδη, και η περίφημη απολιγνητοποίηση. Ξέρετε, η απολιγνητοποίηση μπήκε στην ατζέντα ευρύτερα τα τελευταία 4-5 χρόνια μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Αλλά για αυτούς που παρακολουθούν τα πράγματα, η απολιγνητοποίηση ξεκίνησε πολύ πιο πριν. Απλά δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Αν και ο χώρος της πολιτικής οικολογίας ήμασταν ο χώρος ο οποίος μιλούσε έγκαιρα γι' αυτό και χτυπούσε πολύ νωρίς τα καμπανάκια. Και με το ανάλογο πολιτικό κόστος, γιατί ο λόγος είναι πάντα πολιτικός. Και λέγαμε ότι είχαμε, πώς το λένε, μια διαδρομή, μια πορεία η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε σε διέξοδο. Και το διέξοδο ήρθε. Και τώρα καλούμαστε να διαχειριστούμε το διέξοδο. Βέβαια, η κλιματική κρίση, για την οποία πολύ συζητάμε και στο κόμμα μας, αλλά ευρύτερα, λέω, βάζει μια σειρά από αδιέξοδα μπροστά μας και αναδεικνύει μια σειρά από πολιτικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε και κυρίως να δούμε τον εαυτό μας σαν κοινωνία, σαν χώρα, σαν οργάνωση, σαν κοινωνικό πρότυπο, σαν οικονομικό μοντέλο, με έναν πρίσμα. Αυτά τα ζητήματα θέλουμε να αναδείξουμε και κυρίως να μιλήσουμε για τις λύσεις, γιατί ο κόσμος από εμάς θέλει λύσεις. Και να καταδείξουμε μέχρι και τις εκλογές, αλλά και μετά τις εκλογές, ότι είμαστε ένας χώρος που μπορεί να είμαστε χρήσιμοι για την κοινωνία, γιατί δεν είμαστε αυτοαναφορικοί, δεν ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορεί να είναι χρήσιμος αυτός ο πολιτικός λόγος σε ένα πολιτικό σκηνικό αρκετά διαταραγμένο και έτσι, σε ρευστότητα αυτό το χαρακτήρισμα. Διαταραγμένο, ακούμε, κύριε Ιωαννίδη. Είναι αρκετά διαταραγμένο. Ψάχνει να βρει μια νέα ισορροπία. Νομίζω είναι μια ευκαιρία να αναδειχθούν νέες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες παράγουν μία υγεία και νομίζω ο χώρος μας θέλει να εκφράσει μία υγεία, να μιλήσουμε για την πολιτική, για την πραγματική πολιτική και τίποτα άλλο, για τα προβλήματα των ανθρώπων και πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Είμαστε σε μία κατάσταση μεγάλης ρευστότητας πολιτικής, η οποία ελπίζουμε να γίνει κάτι καλύτερο. Και ιδίως τα τελευταία χρόνια, και για να μιλήσω και λίγο περισσότερο κομματικοπολιτικά, θα έλεγα,
τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, ανετικόνονται και μια σειρά ζητήματα, όπως είναι το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το πώς λειτουργεί η δημοκρατία και ποια είναι τα αναχώματα, θα έλεγα, στην αλαζονία της εξουσίας. Μια σειρά από θέματα που νομίζω είναι πολύ σημαντικά και για το οποίο εμείς φωνάζουμε και μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια ο καθένας μας από το μετερίζι του. Αλλά στον κόσμο θέλουμε να το κάνουμε πλέον με μια ένταση που θα έχει αποτέλεσμα πρακτικό και λειτουργικό για την κοινωνία και για τους ανθρώπους. Σε μια Ευρώπη, κύριε Ιωαννίδη, που είναι ουσιαστικά μια γερμανική Ευρώπη, να το πούμε και αυτό, πόσο εύκολο είναι να ακουστούν νέες φωνές, να φύγουμε από αυτό το κατεστημένο, να έρθουμε και να κάνουμε ευρωπαϊκή τη Γερμανία, ας πούμε, και να μπορέσει πια να ανθίσει ολόκληρο το οικοδόμημα, όλες οι χώρες? Πολύ εύλογη ερώτηση, δεδομένου ότι έχουν και ευρωεκλογές. Και θα έλεγα ότι και η ίδια η Ευρώπη βρίσκεται σε μια ταραχή και σε μια έλλειψη αναζήτησης στρατηγικής σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολυπολικός πλέον και έχει πολύ έντονο ανταγωνισμό. Τα πάντα είναι ζητήματα πολιτικής και συσχετισμών. Ξέρω το κόμμα μας, το κόμμα Κόσμος, ο Πέτρος ο Κόκαλης είναι μέλος της ομάδας των Πρασίνων, είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι της ομάδας των Πρασίνων. Η Πράσινη είναι μια ισχυρή πολιτική ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καταφέρνει να έχει πολύ σημαντική απήχηση και πολιτική απήχηση και να επηρεάζει τις αποφάσεις. Τα ζητήματα είναι, τα πάντα είναι ζήτημα συσχετισμών. Αυτή είναι λοιπόν την έννοια. Οι εκλογές θα αναδείξουν συσχετισμούς. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε εκείνους τους συσχετισμούς, οι οποίοι θα ενισχύσουν, αν θέλετε, τον εκδημοκρατισμό ή την εμβάθυνση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Θα προασπίσουν, αν θέλετε, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Και πρέπει να μιλήσουμε για περισσότερη Ευρώπη, για καλύτερη Ευρώπη, για μια Ευρώπη που πραγματικά θεμελιώνει, αν θέλετε, τη δημοκρατία, τη λειτουργία των θεσμών, την ευημερία των πολιτών της, την ισότητα. Για μας είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Εμείς είμαστε μια πολιτική δύναμη, η οποία μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει φιλοευρωπαϊκή και πιστεύουμε σε περισσότερη Ευρώπη, σε εμβάθυνση της Ευρώπης. Αλλά τα πάντα είναι ζήτημα σχετισμών και γι' αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες και τους ζητούμε να μας ψηφίσουν, ούτως ώστε να μιλήσουμε και για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, οι ευρωεκλογές βεβαίως της 9ης Ιουνίου, κύριε Ιωαννίδη, είναι ένα πρώτο crash test και για το δικό σας κόσμο, όπως και κόσμος για το δικό σας κόμμα, του Πέτρου Κόκαλη, όπως και για τη Νέα Αριστερά. Πού μπαίνει τώρα ο πήχης των προσδοκιών για εσάς? Ποιες είναι οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες? Η αλήθεια είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε αργά. Γι' αυτό είναι σαφές. Το χρονικό περιθώριο που έχουμε δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και η απόσταση που έχουμε να διανύσουμε είναι τεράστια. Δεν μπορώ να βάλω πύχη ακριβώς με την έννοια του όρου. Προφανώς για μας η απόλυτη επιτυχία θα είναι να εκλέξουμε ευρωβουλευτή. Ο στόχος μας είναι να έχουμε ένα πράσινο ευρωβουλευτή. Ένα πράσινο ευρωβουλευτή στην ομάδα των Πρασίνων, ο οποίος να μιλήσει για όλα αυτά τα ζητήματα, να εκφράσει όλες αυτές τις αγωνίες και να προωθήσει όλα αυτά τα θέματα. Έτσι. Και για μας ήταν μια τεράστια επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, για μας στην παρούσα φάση, ο στόχος μας είναι να πείσουμε όσους περισσότερους πολίτες γίνεται. Να κάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή αυτές τις εκλογές, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Και μετά τις εκλογές να κάνουμε τον απολογισμό, να δούμε πού βρισκόμαστε, ούτως ώστε οι ευρωεκλογές με οποιοδήποτε αποτέλεσμα να αποτελέσουν ένα σκαλοπάτι για την επόμενη μέρα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω όμως είναι και μια σπάνια ευκαιρία, γιατί είναι σημαντικό ότι στο κόσμο αυτή τη στιγμή συνεργάζονται όλες οι οικολογικές δυνάμεις της χώρας και τα υπόλοιπα και κάποια οικολογικά κόμματα, την Πράσινη Οικολογία, το Κόμμα των Πρασίνων, όλοι μαζί πλέον κατεβαίνουμε ενωμένοι. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να έχουμε για την επόμενη θητεία, που είναι πάρα πολύ σημαντική και για τα ελληνικά θέματα και τα ευρωπαϊκά θέματα, να έχουμε ένα πράσινο ευρωβουλευτή. Και σας μιλώ από την Κοζάνη, που το ζήτημα της μετάβασης της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μας πραγματικά είναι σημαντικό να έχουμε ένα, πώς το λέμε, ένα σύμμαχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος θα προωθεί όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια. Εσείς βεβαίως προέρχεστε και από τον κλάδο της αυτοδιοίκησης και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Οι τοπικές κοινωνίες, η φωνή των τοπικών κοινωνιών να φτάσει στην Ευρώπη εκεί όπου παίρνονται οι αποφάσεις που μας αφορούν. Και να φτάσει όχι μόνο η φωνή μας αλλά και τα προβλήματά μας και οι προκλήσεις που υπάρχουν και όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Όλοι αναγνωρίζουμε και ένα από τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσμικά είναι η μεγάλη απόσταση που καμιά φορά νιώθουν οι πολίτες ότι υπάρχει μεταξύ των πολιτών και της κοινωνίας και των οργάνων των ευρωπαϊκών που λαμβάνουν αποφάσεις. Γι' αυτό άλλωστε δεν δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι υποδέστερες. Είναι μια τυπική διαδικασία αυτές οι εκλογές, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί πολύ μεγάλο μέρος των πραγμάτων που μας περιτριγυρίζουν και μας αφορούν λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με αυτή λοιπόν την έννοια, οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι ίσως το καταλληλότερο εργαλείο για να εκφραστούν οι τοπικές κοινωνίες. Uh-huh. Και από εκεί και πέρα να γίνουν και οι θεσμικές αλλαγές που πραγματικά θα ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο, θα φέρουν πιο κοντά τις κοινωνίες στα ευρωπαϊκά όργανα, θα ενισχύσουν την αυτοδιοίκηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι που μιλάω σε μια περιοχή που έχει πολύ έντονο και ισχυρό το στίγμα της αυτοοργάνωσης. Εγώ προέρχομαι, ξέρετε, και από το χώρο των ενεργειακών κοινοτήτων. Λοιπόν, θέλαμε να πάμε σε αυτό, κύριε Ιωαννίδη, να μιλήσουμε λίγο για τις συνεταιριστικές οργανώσεις ενεργειακές, τις ενεργειακές συμπράξεις. Να μας πείτε, είναι ένας τομέας τον οποίο γνωρίζετε άριστα εσείς προσωπικά. Εμείς έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία στη Δυτική Μακεδονία να συστήσουμε το δίκτυο ενεργειακών κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχο να αναβάλουμε στο επίκεντρο της δίκης μετάβασης την ενεργειακή δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη και στην Φλόρινα και στην ευρύτερη Δυτική Μακεδονία κατασκευάζονται τεράστιες έκτασεις φωτοβολταϊκά πάρκα και ενεργειακές υποδομές. Δυστυχώς απέχουν οι κοινωνίες και οι πολίτες και η κυβέρνηση με δική της ευθύνη έχει επιλέξει να είναι ένα παιχνίδι για λίγους. Εμείς θέλουμε ένα παιχνίδι για πολλούς. Η ΑΠΕ, ξέρετε, δίνει αυτό το περιθώριο της δημοκρατικοποίησης της παραγωγής, της συμμετοχής των πολιτών, των νοικοκυριών που μπορούν να είναι και παραγωγοί και καταναλωτές, τη στήριξη των επιχειρήσεων μέσα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Αυτό το εργαλείο θέλουμε να προωθήσουμε και έχουμε ξεκινήσει την πρωτοβουλία. Να σας πω επίσης ότι μάλλον στα τέλη του Ιούνιου, μετά τις εκλογές, θα είμαι στην Κρήτη για μια ευρωπαϊκή εκδήλωση, για ένα φόρουμ που γίνεται. Ωραία. Για να μιλήσω για το λιγνίτι, τη μετάβαση για τις ενεργειακές κοινότητες. Γιατί ξέρω ότι και στην Κρήτη υπάρχουν πάρα πολύ καλά και θετικά παραδείγματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, έχουν γίνει βήματα σε αυτό το μέτωπο, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά για εμάς που στην Κοζάνη το ζήτημα της ενέργειας έχει και έναν υπαρξιακό χαρακτήρα, θα έλεγα. Mm-hmm. Υπό την έννοια ότι εδώ δεν έχουμε τον καιρό της Κρήτης, έχουμε τον καιρό της. Δύσκολο καιρό, το ξέρετε εσείς. Το ξέρετε, ναι. Το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας είναι πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Θέλουμε μια πραγματικά δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Μακριά από τα ρουκτά καύσιμα και με τη δυνατότητα των ανθρώπων να μπορούν να ζεσταίνουν τα σπίτια τους με έναν βιώσιμο, πράσινο και οικονομικά πρόσιτα τρόπο. Βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα που κάναμε και που σας γνωρίσαμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό αγώνα σας. Ευχόμαστε και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Πολύ όμορφα. Τα χαιρέσματά μας στην Κοζάνη, λοιπόν. Στα όμορφη μέρη σου. Κοζάνη, πάντα.